Σίγουρα προσδοκίες υπάρχουν. Νομίζω πως καλά κάνουν και υπάρχουν, γιατί έχουμε καλή ομάδα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι στα επίσημα παιχνίδια. Πρέπει να δούμε και τα επόμενα δύο φιλικά που έχουμε σαν ένα τρόπο για να βελτιωθούμε και να είμαστε έτοιμοι όταν είναι η ώρα για τα επίσημα. Μίλησε μας για τη δουλειά που γίνεται. Νομίζω πως και πριν φύγουμε από εδώ πέρα και κατά τη διάρκεια των 15 ημέρων που βρισκόμασταν εκεί πέρα, δουλέψαμε πολύ καλά, μπορώ να πω. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι να βγάλουμε αυτά που δουλεύουμε και στο γήπεδο και να παρουσιαστούμε έτοιμοι, όπως είπα και πριν, στα επίσημα παιχνίδια. Αν και βρισκόμαστε ακόμα σε ένα πρώιμο στάδιο, μπορούμε να μιλήσουμε για τα δυνατά σημεία του φετινού Όφη και ενδεχομένως και για τους άλλους τομείς που επιδέχεται βελτίωση ως η ομάδα? Βελτίωση πάντα πιστεύω πως μπορούμε να έχουμε σαν ομάδα. Από εκεί και πέρα τα δυνατά σημεία είναι ότι είμαστε σχεδόν με λίγες προσθήκες νέων παικτών, είμαστε η ίδια ομάδα με πέρσι. Αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ θετικό σημείο που πιστεύω θα μας βοηθήσει στο μέλλον. Για τον τριαντάφυλλο, Σαλίδη, να μας πεις τι περιμένεις την επόμενη χρονιά. Τον τριαντάφυλλο δεν ξέρω τι να πω τώρα. Υγιείς να είμαστε, όχι μόνο εγώ, όλοι οι παίχτες, να έχουμε την υγεία μας και από εκεί και πέρα να προσπαθούμε για το καλύτερο για την ομάδα. Επίσης άλλος έχει κάτι. Ευχαριστούμε.